Ο κύριος Κοντομέρκος, τον οποίον καλό εδώ να έρθει εδώ στην εκπομπή, μπορεί να κάνω λάθος, να έρθει εδώ. Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος έχω την τόλμη, έχω το θάρρος και έχω τον αντισμό να ζητήσω και συγγνώμη αν κάνω λάθος. Να έρθει εδώ και να κουβεντιάσουμε για ό,τι θέλει. Και να του πω γιατί αγωνιώ για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Και γιατί αγωνιώ και λέω ότι δεν θα πρέπει να έχουν κανένα λόγο οι τέσσερι απομακρυθέντες Μητροπολίτες. Οι τέσσερι απομακρυθέντες επικοινωνισμό Μητροπολίτες. Κανένα λόγο. Διότι είπα και πάλι και έμεινε στην ιστορία των δημοσιογραφικών χρονικών η φράση μου αυτή, ότι γίνεται αποκατάσταση επειδή μου πάνε ότι απεκαταστάθησαν τέσσερις αδελφές αυτές του Ελέους, τέσσερις αυτές, αυτό το κυνεδαριό, ομάδα κυνέδων ήτανε, όπου αναγκάστηκε και η Αιγυπτιακή κυβέρνηση να τις απελάσει, ότι απεκαταστάθησαν. Και είπα βέβαια το φοβερό και γράφει και έμεινε, θα μείνει στην ιστορία ελπίζω. Δεν ευλογώ τα γέλια μου, αλλά νομίζω θα μείνει στην ιστορία ότι γίνεται αποκατάσταση υγείας, ψυχικής και σωματικής, αποκατάσταση ενός κτηρίου, αποκατάσταση βλάβης της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ, αποκατάσταση κινέδων, πώς θα γίνει. Δεν γίνεται δυνατόν. Είναι δυνατόν, φίλοι και φίλες? Δεν μπορεί, ας πούμε. Ένας κίνεδος δεν αποκαθίσταται με τίποτα, με καμία δύναμη. Το έχει το κουσούρι. Το έχει το κουσούρι και, εν πάση περιπτώσει, θα τους θυμίσω ότι κάποιος που λέγε είχε δύο γαϊδούρια και το ένα γαϊδούρι το έβλεπε, του λέει πόσο έχει αυτό το γαϊδούρι, λέει 15.000. 15.000 του λέει, μάλιστα. Το άλλο πράγμα, το άλλο γαϊδούρι ήταν ένα πανέμορφο, μα πανέμορφο ζώο, ζωντανό. Του λέει αυτό που έχει, πόσο έχει, αυτό του λέει 5. Για κάτσε ρε Χριστιανέ, του λέει τρελάθηκες. 15 έχει αυτό το που είναι σαν κοπρίτης και 5 έχει αυτό που είναι ένα πανέμορφο ζωντανό. Λέει ναι, του λέει αυτό έχει ένα κουσούρι. Τι κουσούρι, του λέει, είναι πούστης, του λέει. Εντάξει, να το λήξουμε. Αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο, να πάνε πλέον στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Εγώ είμαι όμως αυτοί οι οποίοι τους αρέσει να τα λένε τα πράγματα με τα καλά λόγια, να λένε τα καλά λόγια, να λένε εκείνα, να λένε ο κίνεδος και όχι ο πούστης, δεν με απασχολούν αυτά. Ας αφήσουν αυτές τις υποκρισίες και ας αφήσουν όλες αυτές τις ιστορίες και ας πάθουν τα πράγματα που βαδίζουν, διότι φίλοι και φίλες, μέσα από το νοσοκομείο του Συγκρού, των αφροδυσίων νοσημάτων, ελέγχθη ότι το 60% των πελατών είναι κληρικοί. Να τους μαζέψετε, να τους μαζέψουν όλοι, διότι καήκαμε. Το νούμερο είναι χοντρό, είναι τραγικό. Μέσα από το νοσοκομείο του Συγκρού, λέω. Πελατεία 60% είναι κληρική, δεν πάει άλλο. Και ας αφήσουν αυτά που λένε μερικοί, ξέρεις, κάνεις Μιχαλόπλε κακό στην Ορθοδοξία. Δεν κάνω καθόλου κακό στην Ορθοδοξία. Καθόλου κακό στην Ορθοδοξία. Τους μαζεύω. Τους μαζεύω γιατί ακούνε το όνομά μου, ακούνε την τηλετόρα, ακούνε την ελεύθερη ώρα, ακούνε τους νέους ανθρώπους και τους πιάνε τεταρτέως πυρετός και κρύβονται. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν μέχρι τους θαλάμους να κάνουν, να βγάζουν τα μάτια στους θαλάμους στην πλατεία Κουμουντούρου και να πηγαίνουν ρασοφόροι τη νύχτα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αστυνομία δεν κινείται. Απού στο διάλογο έχει πάρει εντολές να απέχει να πηγαίνουν ρασοφόροι στα ορειτήρια της Ομονίας και να ψωνίζονται. Ή μέσα στον ηλεκτρικό στην Πειραιός. Πειραιά, Αθήνα. Φίλοι και φίλες, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τα πράγματα είναι απλά.
Και εγώ θα τα λέω πάντα απλά. Μπορεί να σοκάρω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Οι αλήθειες, πώς θα την πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια παίρνει καρύκευμα. Η αλήθεια παίρνει καρύκευμα. Παίρνει καρύκευμα η αλήθεια ότι ο άλλοι είχαμε κηδείες στην Κύπρο και εδώ πέρα. Το απανταχού που ήταν αριό της Ελλάδος, οι κυρίες, οι κοσμικές του κεφαλαίου, των μεγάλων βιομηχανιών, τα παιδιά, των βιομηχάνων, τα παιδιά, οι μεγάλοι βιομηχανοί, οι λεφτάδες με τα κότερα που δεν είχαν αφήσει, αφήσανε φέτος το Αιγαίο και το Ιόνιο, γλεντοκοπούσανε, τα σπάγανε και ξεβρακωνόντουσαν. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πειράζει δηλαδή αυτή η αλήθεια. Τι να πούμε δηλαδή. Να πούμε τι. Να πούμε τι. Να πούμε τι. Εγώ λέω τα λέμε και ίσως και μαζευτούνε. Κάποιοι μαζεύονται, κάποιοι φοβούνται. Να ακόμη δεν έχουν απαντήσει. Και ο φίλος μου Χατζηφώτης ακόμη δεν απήντησε για τον παπά. Τον μπουστο παπά που πιάσανε στις 3 και 15 από το αστυνομικό τμήμα Κυψέρης εκεί του ψυχικού, πως το διάλο το λέγανε τον παπά, το όνομά του. Ακόμη δεν πήραμε κάποια απάντηση πως έγινε η αποκατάσταση, άλλη αποκατάσταση από εκεί πέρα. Άλλη αποκατάσταση από εκεί. Λοιπόν, σοβαρά κουβεντιάζουμε. Σοβαρά λέμε τώρα. Ή έχουμε δεσπότη στο Αιγαίο που λερώνει το Ράσο, που έχει φρίξει το νησί. Ή άλλο στο Ιόνιο που χαρίζει σε αγοράκια χρυσού σταυρούς στη Μητρόπολη. Δεσπότης και αυτός. Για να συναντηθούμε. Σας παρακαλώ. Στέει τίποτα η Εκκλησία. Δεν του στέει η πίστη του ανθρώπων. Του στέει η πίστη του λαού. Τίποτα. Αν αυτοί θέλουν να είναι πουσταριά, να είναι πουσταριά για τον εαυτό τους. Όχι για την Εκκλησία όμως. Δεν τους πήγε κανείς με το ζόρι να γίνουν παπάδες. Ούτε να φορέσουν το Ράσο. Και να μην διαμαρτύρονται. Ούτε οι κυρίες με τους κότσους, ούτε οι κύριοι με τα μουστακάκια. Η γιωμάτη φαρισαϊσμό και υποκρισία. Ότι καλά τα λέει ο Μιχαλάς, αλλά πάντα τα έλεγε πιο καλύτερα. Λέει πώς πιο καλύτερα. Δηλαδή αν σας πω κίνεδος και δεν σας πω πούστης, τι σημαίνει, για πέστε μου την έννοια. Τι βάζετε στο μυαλό σας όταν πω τη λέξη κίνεδος. Πώς το βλέπετε, εννοείται το φιλολογικά, το βλέπετε το θέμα. Της πουστιάς τις βλέπετε φιλολογικά. Για παρατάτε με λοιπόν. Κάποιοι εκεί παίρνουν στο τηλέφωνο και κάνουν τον έξυπνο. Και ευχαριστώ βαθύτατα τον φίλο μου τον κύριο Αποτσιδάκη για το καταπληκτικό γράμμα το οποίο έκανε, για τον αγώνα μου, για την ό,τι μπορούσαμε να κάνει ο Σταθμός και η εφημερίδα, για τον θάνατο του θεολόγου, του Αγίου, αυτού νέου Αγίου της Λάρισας του θεολόγου. Και εγώ πιστεύω ότι ο αγώνας συνεχίζεται και ότι λίγο ακόμα και θα φτάνουμε στο Θαβόρ. Μόνο, φίλε κύριε Αποτσιδάκη, θα πρέπει να σε κατοπίσω για κάτι άλλο. Είχα πει εδώ πέρα ότι γίνεται ένας αγώνας τεράστιος, ότι οι εφημερίδες υποστηρίζονται από όλους εκείνους οι οποίοι έπρεπε να υποστηρίξουν τις μικρές εφημερίδες, την Εστία, την Ελεύθερη Ώρα, κάποιες άλλες μικρές εφημερίδες, να επιβιώσουν και να ζήσουν, διότι είναι εφημερίδες γνώμης, είναι εφημερίδες με την αλήθεια, είναι εφημερίδες των αγώνων, είναι εφημερίδες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αλλά προτιμούν οι κύριοι αυτοί. Και θρησκευόμενοι πολύ. Και καλοί οικογενειάζοι, καλοί θρησκευόμενοι. Εφημερίδες που έχουν και τις πορνοφωτογραφίες και τις πορνοαγγελίες και τα αντιχριστιανικά άθρα και υπέρ των αιρέσεων και απόψεις και εγκλήματα και όλα αυτά.